τι είναι τούτο που έπαθα, φίλοι μου, μίστες και συναδαστές της αληθείας. Έτρεχα για να φτάσω και να πιάσω το Θεό και έτσι ανέβηκα στο όρος. Διέσχισα την εφέλη και βρέθηκα εκεί μέσα μακριά από την ύλη και τα υλικά και στράφηκα όσο ήταν δυνατόν στον εαυτό μου. Και καθώς προσήλωσα το βλέμμα μου, μόλις που είδα τα οπίστια του Θεού, αφού σκεπάστηκα με την πέτρα, δηλαδή με τον σαρκοθέτα λόγο, και κρυφοκοιτάζοντας από το άνοιγμα της πέτρας, δεν είδα την πρώτη φύση αυτή που είναι γνωστή μόνο στην ίδια την Αγία Τριάδα και συγκαλύπτεται από τα χεροβήμ, αλλά την τελευταία που φτάνει σε εμάς. Γιατί οπίστια του Θεού είναι τα γνωρίσματά του που είναι μετά από εκείνο. Είναι τα λόγια αυτά, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, τα χρυσά λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Θεόπτου, του Νέοφτου Μωυσέως και Οικουμενικού Διδασκάλου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, του Προστάτου και Εφόρου της Εστίας Πατερικών Μελετών, που γιορτάζει μαζί του σήμερα. Μας τον εχάρισε η Παναγία Τριάς σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, τους μεν Αποστόλους, τους δε Προφήτας, τους δε διδασκάλους προς καταρτισμό των Αγίων, προς υποδομή του Σώματος του Χριστού. Τον χάρισε σε μια δύσκολη για την Εκκλησία περίοδο. Βρισκόμαστε στον 4ο αιώνα, όπου ακμάζει η ιδωλολατρία, ενώ παράλληλα δρούν πολλοί αιρετικοί διδάσκαλοι που λιμένονται το ποίημα του Χριστού, πολλές φορές με σύμμαχο την κοσμική εξουσία. Για μετρήστε, ιδωλολάτρες, άθιοι φιλόσοφοι, τρεις πατρίες αριανών, όμοι, ανώμοι, ομοιρουσιανοί, σαβελιανοί, απολυναριστές και απομεινάρια παλαιότερων αιρέσεων, μοντανιστές και μανιχαίοι. Ποια δύναμη θα μπορούσε να την παλέσει όλη αυτή την πλάνη? Μόνο η παντοκρατορική δεξιά πτυψή του. Έτσι, τρεις γίγαντες της θεολογίας, οι τρεις καπαδόκες, Βασίλειος ο Μέγας, ο αδερφός του Γρηγόριος ο Νήσης και Γρηγόριος ο Θεολόγος, υψώνονται από την Παναγία Τριάδα σαν τείχος εναντίον της ελληνικής ύδρας των αιρέσεων, σαν προστασία του Ορθοδόξου Ποιμνίου, σαφώς που φωτίζει το σκότος της συγχύσεως και διαλύει την αχλή της πλάνης σαν οδηγός και κονοπίστεως. Ο πατέρας του Γρηγορίου, Γρηγόριος και αυτός, άρχοντας στην Αζιανή Ζώη, έγινε χριστιανός σε ηλικία 50 ετών, μετά τις θερμές προσευχές της συζύγου του Αγίας Νόνας. Μετά 5 χρόνια έγινε ιερεύς και αμέσως μετά γεννήθηκε ως Γρηγόριος το έτος 330. Διψώντας διαμόρφωση, σπούδασε στην πατρία του και ύστερα στην Κεσάρη της Καπαδοκίας, όπου γνώρισε και συνδέθηκε στενά με τον Μέγα Βασίλειο, μετά στην Κεσάρη της Παλαιστίνης, στην Αλεξάνδρεια και τέλος το 353 στην Αθήνα, όπου διαφέροντας από τον Μέγα Βασίλειο, έκαμε μόνο φιλολογικές και φιλοσοφικές σπουδές. Δίδαξε ρητορική για ένα χρόνο στην Αθήνα και ύστερα, αφού μένει για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, επέστρεψε στην πατρίδα του. Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, με ποιητική διάθεση και φιλόσοφο νου. Έχρισε μάλιστα τα έπι μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Αλλά τις βαθιές γνώσεις και το γλωσσικό του τάβατο και ό,τι άλλο είχε, ποθούσε να το προσφέρει στον Χριστό και την Εκκλησία. Αγαπούσε την ησυχία, όχι από την παλιά και ιδιορυθμία, αλλά για να δοθεί στην υπτική εργασία, την άσκηση και την ωραία προσευχή. Πάντοτε κυνηγούσε αυτό το ιδεώδες της ησυχίας, αλλά δύσκολα και για μικρά μόνο χρονικά διαστήματα κατάφερε να το φτάσει. Ασκήθηκε για ένα χρόνο μαζί με τον αγαπημένο του φίλο του Μέγα Βασίλειο στο ασκητήριο του τελευταίου στον Πόντο, στο 360. Τα Χριστούγεννα του 361 χειροτονείται πρεσβύτερος, κατόπιν απαιτήσεως του πατέρα του που ήδη είχε γίνει επίσκοπος, αλλά φεύγει αμέσως στο ερημητήριο του Πόντου και επιστρέφοντας πριν το Πάσχα, εξηγεί με τον περίφημο απολογητικό λόγο του το ύψος της αιρωσύνης και την τελειότητα που πρέπει να διαθέτει ο ιερεύς. Οι λόγοι των προφητών και του Κυρίου τον κάμουν να τρέμει μπροστά στο υπέρμετρο ύψος της αιρωσύνης.
όλα αυτά γράφει με ταπεινώνουν μου, ταπεινώνουν την ψυχή μου, συστέλνουν το νου μου και δένουν τη γλώσσα μου. Και εκείνο που με νοιάζει είναι όχι να με προστάτει στον άλλον και να τους κατευθύνουν, αλλά πως θα ξεφύγω την ερχομένη ορχή και θα αφαιρέσω έστω και λίγο από το δηλητήριο της κακίας μου. Πρώτα πρέπει κάποιος να καθαρθεί και ύστερα να καθαρεί τους άλλους. Να γίνει φως και να φωτίσει. Να προσεγγίσει τον Θεό και μετά να προσφέρει κι άλλους σε Αυτόν. Να αγιαστεί και να αγιάσει. Να μπορέσει έτσι να χειραγωγήσει και να συμβουλεύσει με σύνεση τους άλλους. Αξίζει να δούμε τα τελευταία λόγια όπως είναι γραμμένα στο θαυμάσιο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Καθαρθήνε δι' πρώτον, κοίτα καθάρε. Σοφιστήνε και ούτω σοφίσε. Γενέστε φως και φωτίσε. Εγγύσε Θεό και προσαγαγήν άλλους. Αγιαστήνε και αγιάσε. Χειραγωγήσε με τα χειρό, συμβουλεύσε με τα συνέσεως. Παρά τα αυτά, επιστρέφει, κάνει παγκόρη και βοηθεί τον ηλικιωμένο πατέρα του στην πνευματική του διακονία. Μπροστά στην εχθρότητα κατά των χριστιανών του Αυτοκράτορος Ιουλιανού του Αποστάτου που βασιλεύει το 361-363 και όπως γνωρίζουμε επιθυμούσε την επαναφορά της ιδωλολατρίας, ενώ ο 85 ετών πατέρας του αύξησε την άσκηση αγρυπνώντας και κοιμόμενος ελάχιστα στο δάπεδο τη νύχτα, μην μπορώντας να έχει αναπτύξει κάποια άλλη αντιδετική δραστηριότητα λόγω της ηλικίας του, ο Άγιος Γρηγόριος ετοίμασε τους χριστιανούς για το μαρτύριο. Μιλώντας για το μαρτύριο του Ελεαζάρου της Σολομονής και των 7 Μακαβαίων παιδών, έλεγε τα εξής: «Αυτούς ας μιμούμεθα και οι ιερείς και οι μητέρες και τα παιδιά». Οι ιερείς προς τιμή του πνευματικού πατρός Ελεαζάρου, που έδωσε το τελειότερο παράδειγμα με τα λόγια και με τα έργα. Οι μητέρες μιμούμενες στη γενναία μητέρα, για να φανείτε ότι όντως αγάπητε τα παιδιά σας, παρουσιάζοντάς τα στο Χριστό για να αγιαστεί ο γάμος σας με τέτοια θυσία. Και τα παιδιά, να μιμηθείτε ντρεπόμενοι τους μακαβρίους παιδες, δαπανώντας την νότητά σας όχι στα εσκαρπάθη, αλλά στα αγωνίσματα κατά των παθών και κατά του νέου αντιόχου αγωνιζόμενοι ανδρείως, αυτόν που πολεμά και μας διώκει ποικιλοτρόπος. Ο νέος αντίόχος ήταν ο Ιουλιανός ο Αποστάτης. Το 370 βοηθεί το Μέγα Βασίλη να γίνει Μητροπολίτης Κεσαρίας παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, το έβλεπε δηλαδή υπερβολικό αυτό και πέρα από τα μέτρα του, ενώ το 372 ο Μέγας Βασίλης τον χειροτονεί παρά τις φοδρές αντιρρήσεις του, επίσκοπος Ασίμων, μιας θορυβόδους κομοπόλεως, με σκοπό να τον βοηθήσει στον αγώνα του κατά των Αριανών. Ο Άγιος Γρηγόριος που αγαπούσε την ισχυαστική ζωή, ποτέ δεν πήγε στα Σάσιμα, ούτε λειτουργήσε ποτέ εκεί και είχε παράπονο από το Μέγα Βασίλειο γιατί τον ανάγκασε να γίνει επίσκοπος. Έτσι έφυγε και από την Αζιανζό και ασκήτευσε σε άγνωστο μέρος. Όταν επέστρεψε, συνέχισε ως βοηθός του πατέρα του τη διαπίμανση της Αζιανζό. Εξηγεί κατά την επιστροφή του ότι παλεύει μεταξύ του πόθου του για ησυχαστική ζωή και της παροτρύνσεως από το Άγιο Πνεύμα για την υποδομή του σώματος της Εκκλησίας. Βοηθήστε με όπως μπορείτε και δώστε χέρι γιατί πιέζομαι και μέσα σε μια διαχειριστίδα από τη μία μεριά από τον πόθο και από την άλλη από το Άγιο Πνεύμα. Ο μεν πόθος εισηγείται δρασμούς και όρη και ερημίες, δηλαδή απόδραση στην έρημο και ησυχία ψυχής και σώματος και το νου να αναχωρήσει στον εαυτό του, να συστραφεί από τις αισθήσεις ώστε να ομιλεί ακυριδότος στον Θεό και να αποστράπτεται από τις αυγές του Παναγίου Πνεύματος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα βούλεται στο μέσο της Άγιν και καρπορφορεί το κοινό βούλεται και τούτο ωφελείστε. Δηλαδή, με αναγκάζει το Άγιο Πνεύμα να έρθω πάλι στο μέσο του κόσμου, της πόλεως και να καρποφορήσω χάρη του κίνου, χάρη των αδελφών μου. Το 373 αναχωρεί για άσκηση έξω από την Αριανζό, όπου έζησε για λίγους μήνες μέσα στα βράχια, με ένα μόνο ένδυμα προσευχόμενος, κάνοντας μετάνοιες και νηστεύοντας αυστηρά.
αλλά εκ νέου προβλήματα στην Αζιανζό και οι ηλικιωμένοι γονείς του τον φέρνουν πίσω. Διακονεί παρατάφτε με ζήλο, όταν διακονούσε με την ψυχή του και βοηθεί τους χριστιανούς όλους τους τα προβλήματα, ακόμα και μεσολαβώντας τους κοσμικούς άρχοντες και την προστασία τους. Μετά την κοίμηση των γονέων του, νομίζει πλέον ότι βρήκε την ευκαιρία της θεοφιλούς ησυχίας. Το 375 αποσύρεται, ενώ ήδη είχε προσβληθεί η υγεία του, στο προσκύνημα της Αγίας Θέκλας της Ελεύκη, εκεί όπου βρίσκονταν τα λείψανα της Πρωτομάρτυρος. Όμως, άλλο είναι το θέλημα του Θεού για τον Άγιο Γρηγόριο. Στην Κωνσταντινούπολη κυριαρχούν οι Αριανοί, που έχουν σαν επισκοπό τους τον Δημόφιλο, που έχει και την προστασία του Αριανόφρονος Αυτοκράτορος ο Άλλην. Οι ναοί είναι όλοι στα χέρια τους και ορθόδοξοι, για να μην κοινωνήσουν στην πλάνη, συναθρίζονται στα βουνά και τις σπηλιές. Καλείται λοιπόν ο Θείος Γρηγόριος από κληρικούς και λαϊκούς της Βασιλεύουσας για να στηρίξει εκεί την Ορθοδοξία. Φτάνει στο τέλος του 378, λίγους μήνες πριν ανακηρυχθεί αυτοκράτορας της Ανατολής ο φιλορθόδοξος Μέγας Θεοδόσιος, ενώ λίγο μετά, την 1η Ιανουαρίου, εκοιμήθηκε ο Μέγας Βασίλης χωρίς να καταφέρει να παραστεί στην κηδεία του. Όπως ξέρουμε πολύ αργότερα, εξεφώνησε τη μεγαλύτερη ομιλία που εξεφώνησαν και λέγονται ότι μόνο ένα μέρος τελικά μπόρεσε να διαβάσει τον κόσμο, θα χρειαζόταν περίπου, όπως λέει ο καθηγητής Γιάννης Παπαδόπουλος, θέλει 2,5 ώρες για να πει όλη αυτή την ομιλία, όμως είναι καταγεγραμμένη και έχει όλο το βίο για την πολιτεία του Μεγάλου Βασιλείου. Ομάδα Αριανών που είχαν πληροφορηθεί για την άφηξη του Γρηγορίου στην πόλη, τον περίμεναν στην είσοδο της πόλης, τον έδεσαν και τον λιθοβόλησαν. Ο συγγενής της γυναίκας, το πλούσιο Σαβλάβιο, ένας από τους συγγενείς του Παγίου Γρηγορίου, Αυλάβιος, που ήταν πολύ πλούσιος, τον οδήγησε στο πλούσιο σπίτι του και του παρεχώρησε ένα μικρότερο σπίτι, το οποίο ο Άγιος δημόρφωσε σε κανονικό ναό και το ονόμασε Αγία Αναστασία, συμβολικά ως ένα πνευματικό χειρό και την Ανάσταση, δηλαδή την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συναθρίζονταν οι Ορθόδοξοι και εξεφώνησε τους 5 περίφημους θεολογικούς λόγους του, από τους οποίους παίρνει και την επωνυμία. Εκεί μετά την κίνηση του Αγίου Γρηγορίου, πολύ αργότερα, τον 9ο αιώνα, αφού κτίστηκε μεγαλύτερος ναός, αποτέθηκε από τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, μέρος των ιερών και ψάλων του Αγίου. Το Μεγάλο Σάββατο του 379, που επρόκειτο να βαπτίσει ο Άγιος Γρηγόριος τους κατεχομένους που είχε ετοιμάσει κατόπιν διδασκαλίας, όχλος Αριανών επιτέθηκε, κακοποίησε και τραυμάτισε τον Άγιο Γρηγόριο και πολλούς από τους Ορθοδόξους της Αγίας Αναστασίας. Είχαν μάλιστα το θράσος οι Αριανοί να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο, όπου αθώθηκε. Το 380 ο Μέγας Θεοδόσιος έδιωξε τον Δημόφιλο, τον Ερετικό Πατριάρχη, και εγκατέστησε τον Άγιο Γρηγόριο στον Ναό των Αγίων Αποστόλων, ενώ το Μάιο του 381 γίνεται η ενθρόνησή του. Στις αρχές του Μαΐου είχε συγκληθεί η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος με πρόεδρο τον Άγιο Μελέο και Αντιοχίας, προστερέωση της Ορθοδοξίας, καταδίκη των διαφόρων κακοδιδασκαλιών, τη διακήρυξη της θεότητος του Αγίου Πνεύματος και της ομοουσιότητος των τριών υποστάσεων Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, καθώς και τη συμπλήρωση του Συμβόλου της Πίστεως. Μετά από λίγο κοιμήθη ο Άγιος Μελέτης και ο πρόεδρος της Συνόδου ενεδείχθη ο Άγιος Γρηγόριος. Ο φθόνος όμως πολλών εκ των επισκόπων που ασκούσαν πολεμική εναντίον του, με την πρόφαση ότι μετετέθη από τα σάσιμα, πράγμα που απογόρευαν οι ιεροί κανόνες, και η βαριά του αρρώστια τον οδηγούν σε παρέτηση ενώπιον του Συνόδου, ζώντας να τον ρίξουν στη θάλασσα όπως τον Ιωνά για να κοπάσει η τρικυμία. Αυτά τα οποία είπε ενώπιον της Συνόδου δεν είχε καταγράψει κάποια ομιλία, αλλά ο ίδιος μετά, όταν βρέθηκε στην ησυχία, στο τέλος της ζωής του, εκεί κατέγραψε στα έπι, στα ποίηματά του, ακριβώς τι τους είπε εκεί, όπου το πρώτο που τους είπε ότι πρέπει να ομονοήσουν, να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα, να πάψουν να είναι ανήμεροι, γιατί έτσι ρεζιλεύονται σε όλο τον κόσμο, για τους επισκόπους δηλαδή, και ότι αυτός προς χάρη αυτό γίνεται θυσία σαν τον
προφήτιο να τον ρίξουν στη θάλασσα, αν και γράφει ότι ήταν του κλείδωνος αυτού, ήταν ανέτιος, δεν είχε καμία ευθύνη για αυτό το κλείδωνο, για αυτή την τρικυμία. Αυτά συνέβησαν τον Ιούνιο του 381. Μετά τέμπεται και τελειώνει τη ζωή του στο 390. Αυτός ο Μέγας, δεύτερος θεολόγος, που σφράγισε με τους λόγους όλη τη θεολογία, την ορθή δηλαδή περί Θεού διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Επειδή είναι πολλοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ρωτάτε κανείς γιατί ο Άγιος Γρηγόριος φέρει αυτή τη σπάνια προσωνυμία θεολόγος. Είναι, όπως γνωρίζουμε, Άγιος Ιάννης ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Σημαίων ο Νέος Θεολόγος, οι τρεις που φέρουν την προσωνυμία θεολόγη. Να δούμε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος για το ποιος είναι θεολόγος. Γενικός είναι, από τη γενική έννοια, ο περιθεού φιλοσοφών, εκείνος που στοχάζεται και ομιλεί περί του Θεού. Ακόμα και οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι θεολογούν. Υπάρχει μια δίψα εκεί γνώση του Θεού. Ευθύεται με πάσα λογική φύσης Θεού και της πρώτης αιτίας καταλαβήν δε αδυνατή. Δηλαδή επιθυμεί κάθε λογική φύση να γνωρίσει τον Θεό, ποιος είναι ο Θεός, αλλά για να το περιλάβει να καταλάβει αδυνατή. Και συνεχίζει σφαδάζουσα την επιθυμία, κάθε λογική, κάθε άνθρωπος δηλαδή, πολλές φορές φτάνει στην ιδωλολατρία. Κάνει ένα δεύτερο πουλί, όπως λέει, ένα δεύτερο ταξίδι, από αυτή την αγωνία, από αυτή την σφαδάζουσα επιθυμία, καταλήγει πολλές φορές στην ιδωλολατρία. Αφού δεν υπάρχει βέβαια η χάρη του Θεού για να φυγήσει το νου του ανθρώπου στην αλήθεια. Οι Πλατωνικοί έλεγαν ότι είναι δύσκολο κάποιος να εννοήσει τον Θεό, αλλά τον εκφραστεί γι' αυτόν είναι αδύνατο. Έλεγε εννοήσει μέχρι λοιπόν, φράσε δε αδύνατον, λέγαμε οι Πλατωνικοί. Ο Άγιος Γρηγόριος αντιθέτως λέει ότι τον εκφραστεί κάποιος για τον Θεό είναι αδύνατο, αλλά για τον χωρέσει ο νους του είναι αδυνατότερο, ακόμα πιο αδύνατο. Γιατί λέει, άμα τον χωρίσει ο νους, κάτι θα πει κανείς για τον Θεό, αν μπορείς να τον χωρίσει. Όμως, λέει το κήρυγμά μας και η πίστη μας, και όδο δωματίζουμε, δηλαδή οι δωματικοί δασκάλοι της Εκκλησίας, δεν είναι κενά. Πολλά αποκαλύπτονται από τον Θεό, όχι βέβαια για την ουσία του, αλλά αυτά αποκαλύπτονται στους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Αγίους. Επομένως, και αληθινή θεολογία δεν είναι έργο του καθενός. Ού παντός το περί Θεού φιλοσοφήν, ού παντός, δεν είναι του καθενός. Να θεολογεί, δηλαδή να μιλάει περί το Θεό, για τον Θεό. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε κάτι φθηνό και γήινο. Και θα προσθέσω, συνεχίζει, ούτε πάντοτε μπορεί κανείς να θεολογεί, ούτε προς όλους να απευθύνει το θεολογικό του λόγο, ούτε για όλα. Κάποιες μόνο φορές, προς κάποιους και με κάποιο μέτρο μπορούν να θεολογούν. Και ποιο είναι το έργο, και ποιον είναι το έργο του θεολογικού. Μόνο των δοκιμασμένων, των διαδεδικότων εν θεωρία και προτούτων και ψυχή και σώμα και καθαρμένων ή καθαρωμένων των μετριότητων. Θέλω να πει ότι για να θεολογείς κάποιος αυθεντικά, να παραδώσει την αληθινή διδασκαλία περί του τριαδικού Θεού, του ενανθρωπίσοντος λόγου κλπ, πρέπει να έχει καθαρθεί κατά την ψυχή και το σώμα και αν έχει διαβεί προς τη θεωρία. Στον 20ο λόγο λέει πάλι, θέλεις να γίνεις κάποτε ο θεολόγος κατάξιος της θεότητος. Φύλαγε τις εντολές, ακολούθησε την οδό των προσταγμάτων του Θεού, γιατί οι πράξεις είναι το σκαλοπάτι που πατάς για να φτάσεις στη θεωρία. Πράξεις συστή, πράξεις γάλε επίβασης θεωρίας. Τι είναι η θεωρία? Είναι η πνευματική κατάσταση της θέας του Θεού, είναι το δώρο που δίνεται από τον Θεό στους Αγίους, ο φωτισμός καταρχάς και η θέωση, αφού τηρηθούν οι εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι οι πράξεις. Αφού καθαρθεί από τα πάθη με τον πνευματικό αγώνα, τότε εντικοινωνείται με τον Θεό, αποκτά εμπειρία της γνώσης του Θεού και δίνεται να εκφράσει αυθεντικά την αλήθεια περί του Θεού. Να μπει στην κατάσταση θεωρίας, να είναι θεόπτης και να μπορεί να μιλήσει αυθεντικά για τον Θεό. Αν δεν έχει κάποιος καθαρθεί τελείως, για να θεολογήσει τουλάχιστον, για να πει κάτι, δηλαδή πρέπει να βρίσκεται στο σάρκο της καθάρσεως, στο οποίο όπως ξέρουμε οι πίστοι δεν βρισκόμαστε.
Το να αγγίζει κανείς το καθαρό, η θεολογία, χωρίς να είναι καθαρός, δεν είναι ασφαλές. Και πότε μπορεί να θεολογεί? Όταν είναι κάποιος ήσυχος και σχολάζει από τις έξωθεν ηλίως και ταραχής. Ήσυχος και μιλάς και από την ταραχία. Μη συγχαίρεται το γεμονικό του νους του και ανακατεύει το βόρβορο του περισπασμού με την ευωδία της χάριτος που φωτίζει τον όντο στερεόμενο. Και προς ποιους πρέπει να απευθύνεται? Σ' όσους ακούν με προσοχή και σοβαρότητα, ή λέει το πράγμα με τα σπουδή σ' ό,τι έχουν το πραγματική ζήλιο και δίψα για να ακούσουμε τον Θεό. Αλλιώς όταν γίνεται πρόχειρα, πολλές φορές κλεβάζουμε και το ξέρουμε κι εμείς, όταν πάμε να θεολογήσουμε, να πούμε κάτι περί του Θεού σε ανθρώπους που είναι άθεοι και μη, πολλές φορές έτσι κλεβάζεται το όνομα του Θεού και η πίστη μας. Και για ποια ζητήματα μπορεί να θεολογεί? Για όσα είναι εφικτά, κατορθωτά και όσα μπορεί να ακούσει ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση ο ακροατής. Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Αγίου Γρηγορίου Θεωρίου για να θεολογεί κανείς, για το θεολογεί. Και επειδή καταλάβουν ότι κάποιοι ακροατές του θα νόμιζαν ότι με τα λόγια του αυτό τους απέτρεπε από το να ασχολούνται με τον Θεό, να σκέπτονται, να έχουν τον νου τους στον Θεό, τι λέει? Δεν σας αποτρέπει να μνημονεύετε, να φέρετε στη μνήμη σας τον Θεό, μνημονευτέων χάρη Θεού ή αναπνευστέων. Πιο συχνά δεν χρειάζεται να μνημονεύουμε τον Θεό, από ότι χρειάζεται να αναπνέουμε. Και προσθέτει, και αν ήταν δυνατό να το πω, να μην κάνουμε τίποτα άλλο από αυτό. Μιλάει ο Ιάζος εδώ για την αδιάλειπτη προσευχή. Και πρέπει, λέει, να δοξολογούμε τον Θεό εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας. Και όπως λέει ο Μωυσής, να μνημονεύουμε τον Θεό και όταν πέφτουμε στο κρεβάτι, και όταν σηκωνόμαστε, και όταν αντιπορούμε, και όταν πράττουμε οτιδήποτε, και με τη μνήμη του Θεού να τυπώνεται στην καρδιά μας η καθαρότητα, η αδιάλειπτη προσευχή που πρέπει κανείς να ασκεί κάθε χριστιανός, ώστε σιγά σιγά μέσα στην καρδιά του να, με τη χάρη του Θεού, να έρθει η καθαρότητα, η κάθαρση. Και αυτό ήταν που έκαμε στη διάρκεια όλη τη ζωή ο Θεός Γρηγόριος και από τον έκαμε να αποσύρεται στην έρημο. Και ο φίλος του Μέγας Βασίλειος, μετά την ακούσια χειροτονία του σε επίσκοπο και την απομάκρυνσή του στην έρημο, τον κατηγόρησε για αραθυμία. Απάντησε, εμεί δεν μεγίστη πράξη εστί η απραξία. Σκανδαλίζει αυτές τις λέξεις. Η μεγαλύτερη πράξη για μένα είναι η απραξία, δηλαδή επενεί την απραγμοσύνη χάρη της νεράς και αδελήπτου προσευχής. Δεν ξέρουμε πόσο δυσκολότερη και ανώτερη είναι αυτή η απραξία, όταν δεν μπορούμε να σταθούν πολλές φορές κάποιο διάστημα ήσυχοι και απερίσπαστη και να δούμε στην προσευχή. Και καταλήγει να πει ότι εμποδίζει, αφού είπε πρώτα πολύ αυστηρά, όχι το θεολογεί, αλλά την πρόχειρη, χωρίς μέτρο και κάθε ώρα θεολογία. Την ακερία και αμετρία του θεολογικού λόγου. Δηλαδή η φιλιαρία που ξαπλώνεται και σήμερα παντού είναι υπαρκτά και ορατά αυτά που λέγει ο Γρηγόριος για την άμετρη θεολογική φιλιαρία των θεολόγων, γλωσσαλγία την ονομάζει. Γλωσσαλγία, λέει, πονάει γλώσσα από τα πολλά. Που παντού και για όλα τα θέματα θεολογούν και προσάγουν επιχειρήματα και εφευρίσκουν σοφίσματα για να αντέξουν την ορθόδοξη θεολογική, πατερική, λειτουργική και κανονική παράδοση. Μας εξηγεί ο Γρηγόριος γιατί υπερπερισσεύει ο θεολογικός λόγος επί παντός επιστητού. Ρητορικά τα λέει και να μην μας τα πει ευθέως. Γιατί δέσαμε, λέει, τα χέρια μας και οπλίσαμε τη γλώσσα μας, δένουμε τα χέρια και οπλίζουμε τη γλώσσα, δίπολα. Και απαντά, δεν επαινούμε τη φιλοξενία, όχι δεν την επαινούμε τελικά. Δεν θαυμάζουμε την αδελφία, όχι. Τη φιλανδρία, την παρθενία, τη φρουδία, τους φτωχούς, δεν αγαπούμε την ψαλμοδία, τις αγρυπνίες, τα δάκρυα. Δεν ταλανίζουμε το σώμα με τις νηστείες. Δεν αναχωρούμε προς τον Θεό με την προσευχή. Δεν ασκούμε στη μέρα και θανάτου. Και συνεχίζει εκθέτοντας όλα τα μέσα και στάδια του πνευματικού αγώνου. Τελικά από ό,τι φαίνεται, κλείσουμε με λόγια τη γλώσσα μας, λόγια πολλές φορές ωραία περί Θεού, εύκολο αυτό, γιατί δέσαμε τα χέρια μας, δεν αγαπούμε το κουβιαστικό, αλλά τόσο καρποφόρο πνευματικό αγώνα. Ωραία μας τη λέει ο Γρηγόριος, αλλά αυτός τι έκαμε, πώς αναδείχθηκε ο θεολόγος. Στο αρχικό απόσπασμα που διαβάσαμε, από το δεύτερο θεολογικό λόγο του, αποκαλύπτει ο τρόπος που τον ανέδειξε θεολόγο θείο όργανο που διατράνωσε το μυστήριο της θεολογίας, δηλαδή της θεϊκής θεότητας όλη την Εκκλησία.
μιλώντας για την ανάβασή του στο όρος, ο Άγιος Γρηγόριος έχει στο νου του την ανάβαση του Μωυσέως στο όρος Σινά, τη διάβαση της Νεφέρης και τη θέα του Θεού που ποθούσε και αποαξιώθηκε κατά παρηγόρηση του Θεού. Αυτό που είδε ήταν ο Μωυσής, όπως λέγει στην Έξοδο, 19ο κεφάλαιο και εξής, μέχρι το 23ο, είδε τα οπίστια του Θεού. Ο Ιερός Γρηγόριος αξιώθηκε και αυτός δύο αναβάσεων και της θεωρίας του Θεού, της εμπειρίας του ακτίστου φωτός και της κοινωνίας του με την πέτρα που ήταν ο Χριστός, ο Σαρκωθής Θεός Λόγος. Γιατί λέει και ακριβώς, όταν ζήτησε ο Μωυσής να δει το πρόσωπο του Θεού, του λέει «Δεν θα δει άνθρωπος το πρόσωπό μου και θα μπορέσει να ζήσει». Και γι' αυτό από μία πέτρα έβαλε το χέρι του, έτσι λέει, όπως το λέει άνθρωπο παθώς μιλώντας ο Μωυσής, ο Θεός και από εκεί ακριβοκοιτάζοντας είδε, λέει, τα οπίστια του Θεού, τη δόξα του Θεού δηλαδή, αυτό είναι το οπίστια του Θεού, θα πούμε και στη συνέχεια. Καταξιώθηκε των θείων ελάμψεων αφού καθάρισε την ψυχή του από τα πάθη. Πριν μιλήσει για αυτή την εμπειρία του, γράφει ότι ο ρωθινός θεολόγος για να δεχτεί του διόφωτισμό, τη θεία έλεμψη, πρέπει να είναι καθαρός, ένα φως, ένα φωτί, καταλαμβάνεται φως. Έτσι λοιπόν εθεολόγησε ο Άγιος Γρηγόριος. Τη γνώση του Θεού που απέκτησε, τη φανέρωσε και τη φανερώνει στο πλήρωμα της Εκκλησίας, τους τότε πιστούς και στους μετά από αυτόν, έως σήμερα και ως την τελείωση του αιώνος. Και σε τι συνίσταται η θεολογία του? Εδώ χρειάζεται περισσότερη προσοχή, ειδικά όταν δεν γνωρίζουμε τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας. Συνήθως, και αυτά είναι τα πρώτα αφήγημα για μας, μελετούμε την τέπερ της εγχριστός ζωής, πώς πρέπει να ζούμε, πώς να παλεύουμε τα πάθη μας, πώς να προσευχόμεθα, αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τη δασκαλία της Εκκλησίας, τη δογματική δασκαλία όπως την διατράνωσε οι Άγιοι Πατέρες. Θα πούμε λοιπόν μερικά από αυτά που έγινε Γρηγόριος, χρειάζεται μια περισσότερη προσοχή και ένταση, αξίζει αυτό να το κάνουμε. Λοιπόν, πρώτον, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε το πούμε τον Θεό, να τον περιλάβουμε στο νου μας, αφού στην πληρότητά της, στην ουσία της, ούτε τη δημιουργία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Αυτή ήταν και μια απάντηση στους αιρετικούς ευνομιανούς. Ο Ευνομιανός ήταν ένας από τους διαδόχους, ας πούμε, του Αρίου, που πίστευαν ότι μπορούσαν να γνωρίσουν την ουσία του Θεού. Έλεγαν μπορούν. Η ουσία του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι αγέννητος. Το αγέννητο είναι η ουσία του Θεού. Το τι είναι Θεός κατά τη φύση και την ουσία, κανείς άνθρωπος δεν το βρήκε, ούτε θα το βρει ποτέ. Θα βρει κάτι όταν αυτός ο θεοειδής νους μας και λόγος ενωθεί με τον οικείο προς αυτόν και η εικόνα να έρθει προς το αρχέτυπο. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος μεταβεί από αυτή τη ζωή και πάει στη μέλουσα βασιλεία. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα και φτάνει σε εμάς είναι μια μικρή απορροή, κάτι σαν μικρό απάφρασμα του μεγάλου φωτός, δηλαδή η χάρις. Επομένως διακρίνει την ουσία του Θεού, που είναι απρόσιτη και αγνωστή, από τις άκτισες ενεργειές σου, τη φλεγάδια της οποίας κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Δεύτερον, αποκαλύπτει ο Άγιος την Εκκλησία στην πληρότητά του, όσο βέβαια είναι εφικτό, γιατί μας είπε μόνο τα εφικτά, για τα εφικτά μπορούμε να θεολογήσουμε, το μέγα και υπέρλογο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Μερικά δείγματα από αυτή τη θεολογία. Όπως λέει ο καθηγητής Μακαριστός Ιερός Παπαδόπουλος, πριν από το Πάσχα του 362, είναι ο πρώτος που μιλάει με τόση σαφήνεια για την ενιαία θεότητα και φύση των τριών θείων υποστάσεων, τα τρία πρόσωπα, διότι είναι μία η φύση τους και τη μεταξύ τους διάκριση. Υπάρχει μία φύση, αλλά υπάρχουν και θεοειδείς, θεοπλευείς διακρίσεις. Λέει ότι είναι αναγκαίο και την πίστη στον ένα Θεό να τηρούμε και τις τρεις υποστάσεις να ομολογούμε και κάθε μια με την ιδιότητά της. Αναγκαίων και τον ένα Θεό τηρήν και τα τρεις υποστάσεις ομολογήν και κάθε μια της ιδιότητος. Δηλαδή μετακρίνουμε και τις κάθε πρόσωπο έχει την ιδιότητά του. Στη σύγκριση που επικρατούσε μέσα στο φοβερό πόλεμο που έκαναν οι αιρετικοί, ο λόγος του ήταν διαφωτιστικός για τους πιστούς και ενθαρρυντικός για μια σωτήρια ομολογία. Έλεγε προς ένα νεοχειροτόνητο το επίσκοπο, δίδασκε προσκυνήν, δίδασκε προσκυνήν, Θεόν τον Πατέρα, Θεόν τον Υιόν, Θεόν το Πνεύμα του Άγιον, εν τρισήν υποστάσεις, εν μια δόξη και λαμπρότητη. Να το προσκυνούν όμως σε τρεις υποστάσεις
Μία δόξα και λαμπρότητα. Λέει επίσης περί του Τριαδικού Θεού, μοναρχία το τιμόμενο. Μοναρχία δε, ούχιν εν περιγράφει πρόσωπο. Αλλήν φύσεως ομοτιμία συνίσθηση και γνώμη σύμπνια και ταυτότητα κινήσεως. Δηλαδή, εκείνο που τιμόμε είναι η μοναρχία. Ένας είναι ο Θεός. Αλλά όχι ένας που περιγράφει με ένα πρόσωπο, αλλά εκείνο που χαρακτηρίζει τον ένα Θεό είναι η ομοτιμία της φύσεως, η σύμπνια της γνώμης που έχουν τα τρία πρόσωπα και ταυτότητα της κινήσεως. Δηλαδή, οι κοινές ενέργειες των τριών προσώπων. Και τούτο εστίμην ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ομιλεί για τις ιδιότητες ή τα υποστατικά ιδιώματα, αυτά τα γνωρίσματα με τα οποία διακρίνονται οι τρεις υποστάσεις ή τρία πρόσωπα. Είναι προσεκτικός διατυπώσεις του γιατί παραμονεύει και τα χρόνια και η νεοπλατωνική φιλοσοφία, μάλιστα μερικοί αραδαείς ψευτοορθόδοξοι θεωρεί το κατηγορούν ότι είναι νεοπλατωνικός. Άμα δεν καταλαβαίνεις αυτά τα οποία λέει ο Γρηγόρης, μπορεί να πεις ό,τι σου πούν οι άλλοι αυτά που διάβασες. Γιατί αυτοί έχουν διαβάσει τους ξένους και από εκεί αντιγράφουν αυτές τις θεωρίες. Επί των ημετέρων όρων ιστάμενοι, το αγέννητον εισάγομεν και το γεννητόν και το εκ του πατρός υπορευόμενο. Στεκόμαστε μέσα στα όρια μας. Θεωρούμε μέσα στα όρια μας. Δεν φεύγουμε από τα όρια που έχει η Εκκλησία, που έχει εγγραφεί, που έχουν οι πατέρες. Και έτσι εισάγουμε το αγέννητο, αγέννητο σωματίδι. Γεννητός ο Υιός, εκπορευόμενο το Άγιο Πνεύμα. Αυτές είναι τρεις ιδιότητες. Τα τρία γνωρίσματα των τριών προσώπων. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός, το Άγιο Πνεύμα πορευτός. Και πότε έγιναν αυτά, αυτό που είπε ο πατήρ Σαράντης, υπέρ το πότε τα αυτά, είναι πέρα από το πότε, δηλαδή η πότε είναι το αγέννητο και το πότε, είναι πέρα από το πότε, αχρόνος. Και για να μιλήσω πιο τολμηρά, όταν ήταν ο πατήρ. Και πότε ο πατήρ, ούκιν ότι ούκιν. Είναι μια φράση που χρησιμοποιούσαν τα πρώτα χρόνια από τον πόλεμο με τους Αριανούς, δηλαδή ούκιν δεν υπήρχε χρόνος και καιρός που να μην υπήρχε ο πατήρ. Είναι πέρα από τον χρόνο και από την λογική μας αυτά. Εξηγείται περί του Υιού εκτενέστατα και συντρίβει τα ψευδοθεολογικά επιχειρήματα και σοφίσματα των Αριανών Ευνομιανών. Ονομάζεται Υιός γιατί είναι το ίδιο κατά την ουσία με τον Πατέρα, αλλά και γιατί προέρχεται από εκείνον, όπως λέει οι ονομασίες, που προέρχεται από εκείνον Υιός, γι' αυτό δείχνει ότι είναι η ταυτότητα της ουσίας. Αλλά και πρώτα από εκείνο και είναι απαρχής γεννημένος, απαρχής. Είναι πέρα από τον χρόνο. Πώς γεννήθη, δεν είναι το να κατανοήσουμε την είναι του πατρός άχρονη γέννηση. Δεν θα ήταν μεγάλη, αν μπορούσαμε να την κατανοήσουμε. Θεού γέννησης, σιωπή τιμά στο γέννηση, δηλαδή του ίδιου του Θεού, πρέπει να τιμάται με τη σιωπή. Μέχρι το μαθήνω τι γεννείται. Το δε πώς, ουδέ αγγέλης, μη δε ό,τι γεσύ νοήν συμπορήσουμε. Είναι μεγάλο το ότι ξέρεις ότι εγεννήθη. Αλλά το άλλο, το πώς και αυτά, ούτε οι άγγελοι, ούτε εσύ μπορείς να τα κατανοήσεις. Ονομάζεται λόγος, γιατί έχει με τον Πατέρα, λέμε ο Θεός, ο Υιός και λόγος του Θεού, δεν λέμε. Έχει με τον Πατέρα την ίδια σχέση που έχει ο νους με τον λόγο. Ο νους με τον λόγο. Και επειδή η γέννησή του είναι απαθής, δεν υπάρχει όπως υπάρχει στις γεννήσεις των ανθρώπων εμπάθεια εμπαθής κίνησης για να γεννηθεί ένας άνθρωπος, απαθής. Και επειδή υπάρχει συνάφεια παρόμοια με τη συνάφεια του νου με τον λόγο. Και επειδή εξαγγέλει τη βουλή του Τριαδικού Θεού, όπως και ο λόγος, εξαγγέλει τη σκέψη του νου. Ο λόγος, αυτό που γεννώσει, τα εξαγγέλει. Με αυτό, γι' αυτό τον λόγο, λέγεται και λόγος. Λέγεται ακόμα λόγος ο όρος προς το οριζόμενο. Δηλαδή, ο Υιός είναι ένας όρος που ορίζει ποιος είναι και ο πατέρας. Βλέπω αυτό και από εκεί ορίζω και τον πατέρα. Και επίσης ο λόγος λέγεται γιατί εν υπάρχει στα όντα ο λόγος ως δημιουργός λογοποιεί και δίνει νόημα στην ύπαρξή του. Περί του Αγίου Πνεύματος θεολογεί με τρόπο μοναδικό για πρώτη φορά στην Εκκλησία αγωνιζόμενος κατά τον πνεύμα των μάχων. Έλεγαν ότι είναι κτίσμα δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Επισημαίνει για πρώτη φορά ότι ο λόγος του Κυρίου περί του Αγίου Πνεύματος το πνεύμα το Άγιο που λέει ο Κύριος στο Κατέβη Ευαγγέλιο, όπαρα του Πατρός πορεύεται, αυτός ο λόγος φανερώνει την ακίνητη ιδιότητα αυτού που είπαμε, το υποστατικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος, την εκπόρευση του Πατρός. Λέξη εκπόρευση για πρώτη φορά χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος. Ομολογεί απερίφραστα τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Τίουν Θεός το πνεύμα. Πάνηγε.
Τίουν ομοούσιον, είπε ο Θεός. Λέγει, τι λοιπόν και είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα, βεβαίως. Και είναι ομοούσιο, βέβαια, αφού είναι Θεός, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Υιό. Στο τέλος μια ομιλία του λέγει, μέχρι πότε θα καλύπτουμε κάτω από το μόδιο το λιχνάρι και θα στερούμε από τους άλλους αδελφούς μας τη γνώση της τέλειας θεότητος, ενώ πρέπει το λιχνάρι πάνω στο λιχνοστάτη και να λάμπει μέσα στις όλες τις εκκλησίες και στις ψυχές και σε όλο το πλήρωμα της Οικουμένης, όχι να μιλάμε περιγραφικά για το Άγιο Πνεύμα, όχι να το λέμε συνισκιασμένα, έτσι, αλλά φανερώς εκλαλούμενο, δηλαδή να είναι κυλουσόμενο ανοιχτά. Αυτό το έλεγε διότι δίστασαν πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες και οι δάσκαλοι να μιλήσουν ανοιχτά για τη θεότητα του Άγιου Πνεύματος, επειδή ήθελαν να κερδίσουν και κάποιες ομάδες αιρετικών που είχαν μια δυσκολία στο να δεχθούν ακόμα και την ομοουσιότητα του Υιού. Σε μια θεία έξαρση υπό το φωτισμό της χάρτης του Άγιου Πνεύματος γράφει: «Ειν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άρχον ερχόμενο εις τον κόσμο, ο πατήρ. Ειν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, ο Υιός. Ειν το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, ο άλλος παράκλητος. Ειν και ειν και ειν. Φως και φως και φως. Αλλήν φως, εις Θεός». Και στο λόγο του στην Πεντηκοστή λέγει αυτά τα οποία ακόμα παράζονται στα τροπάρια της εορτής. Πολλές φορές είναι κατά γράμμα, θα το ακούσε. Το πνεύμα το Άγιον, ειν με ένα ειν, ήταν πάντοτε. Και έστε, και έστε, ούτε αρξάμενο, ούτε παυσόμενο, ούτε θα πάψει. Αλλά η πατρί και Υιό συντεταγμένων και συνεργημένων. Αγιάζον, αγιάζον, ούχ αγιαζόμενο, δεν αγιάζει το πνεύμα, αγιάζει. Θεούν, θεώνει, ου θεούμενο. Αόρατο, άχρονο, αχώρητο, αναλύωτο, αυτεξούσιο, αυτοδύναμο, παντοδύναμο, ζωή και ζωπιών, φως και χορηγό φωτός, αυτοαγαθόν και πηγή αγαθότητος, πνεύμα ευθές, ηγεμονικό, κύριο, ενεργούν ως βούλεται, διαιρούν χαρίσματα, πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, διαιρούν χαρίσματα, πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, βουλής, ισχύος φόβου, διού, για το οποίο, πατήρ γινώσκεται, και Υιός δοξάζεται και απόρων μόνο γινώσκεται. Μία σύνταξη, λατρεία, μία προσκύνηση, δύναμη, τελειότης, αγιασμός. Η τελευταία θεολογική συνεισφορά του Αγίου Γρηγορίου είναι θησαυρισμένη στις επιστολές του 101 και 102, όπου για να αντιμετωπίσει τον αιρετικό Απολινάριο, θεολογεί πάνω στην αλήθεια της αδιαιρέτου ενότητος των δύο φύσεων του Χριστού. Ο Απολλινάριος δίδασκε ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε τη λογική ψυχή, το πνεύμα, το νου του ανθρώπου, μόνο το σώμα και μια λογική ψυχή. Και τη θέση της ψυχής, της ελόγου ψυχής, κατέλαβε η θεότητα. Λέει αυτό ότι ο Χριστός δεν πήρε την ανθρώπινη ψυχή, δεν προσέλαβε. Πήρε το σώμα, τη σάρκα, αυτή που είναι ιστορικά, και με στη θέση του λόγου ήταν η θεότητα. Πολλές φορές και εμείς έχουμε κάνει αυτό το διπλά, δεν γνωρίζουμε ότι ακριβώς ψυχή και σώμα. Και δεν τα ένωνε με τη θεία φύση του, δεν θα έφερε φοβόταν όλος άνθρωπος και δεν θα μπορούσαμε να σου δούμε. Κλασική του φράση, το γάρ απρόσληπτο και αθεράπευτο. Ο δε ίνοτε το Θεό, τούτη και σώζεται. Εκείνο που δεν προσλαμβάνεται, δεν θεραπεύεται. Και εκείνο που έχει ενωθεί με το Θεό, αυτό είναι και προσώζεται. Την έμπληρη ανθρωπότητα προσέλαβε ο Κύριος στη μήτρα της Παναγίας. Οπενώθηκε η ανθρωπίνη φύση με τη Θεία στον ένα Κύριο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος είναι και ο πρώτος υπέρεπος της Παναγίας. «Ήτι Ιησού Θεοτόκον την Αγία Μαρία υπολαμβάνει χωρίς εστέ της θεότητος». Όποιος δεν θεωρεί Θεοτόκον την Παναγία, την Αγία Μαρία, είναι αποξενωμένος, χωρισμένος από τον Θεό. Αυτή ήταν μια συνοπτική περιδιάβαση στη θεολογία του Μεγάλου Πατρός, του Γρηγορίου του Θεολόγου. Μέσα στην σημερινή τεχνολογική εποχή που ζούμε, θα αναρωτιέται κανείς αν αυτά έχουν κάποια πρακτικές συνέπειες. Μήπως πρόκειται για μια υπερβολική λεπτολογία. Αν όσοι έχουμε, τουλάχιστον όσοι έχουμε κάποιες μορφωτικές προϋποθέσεις, στοιχειώς, γνωρίζουμε ακριβώς την πίστη, θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε σε αυτήν, γνωρίζοντας τη θεολογία, να είμαστε στηριγμένοι ορθά και να μην παραπέμπουμε λόγω αχνίας, να εκτιμήσουμε πλήρως
το τι υπέροχο και σωτήριο δώρο είναι η πίστη αυτή και να ευχαριστούμε τον Κύριο για τις άπειρες προς εμάς ευεργεσίες Του. Έπειτα θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε στο κοντινό και ευρύτερο περιβάλλον μας τις ερευνητικές διδασκαλίες παλιές και καινούργιες που παραπλανούν αβαείς και διψασμένους για αλήθεια στους ανθρώπους μας. Αν γνωρίσουμε την ορθόδοξη διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος και της Θείας Ενανθρωπίσεως, θα βοηθούσαμε αδελφούς μας που παρασύρονται στην αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αν γνωρίζαμε την ορθόδοξη πνευματολογία, τη θεολογία του Αγίου Πνεύματος, τη λειτουργία των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, θα βοηθούσαμε όσους παρασύρονται στις προτεσταντικές και πεντηκοστιανές θεατρικές ομάδες. Αν γνωρίσουμε σε βάθος την ορθόδοξη διάκριση ουσίας και ακτής των ενεργειών, όπου η ουσία είναι πάντοτε απρόσιτη, αλλά προϊστές είναι οι άκτισες ενέργειες, αν γνωρίζουμε τη διάκριση του Δημιουργού Θεού από τα δημιουργήματα, το δόγμα της Αναστάσεως και της Μελής Ζωής όπως έπρεπε, αν γνωρίζουμε τη διδασκαλία, την ορθή διδασκαλία περί ανθρώπου, όπως λέμε ανθρωπολογία, θεολογική γλώσσα, όπως ακριβώς τα διακήρυξε μας αυτοί οι Άγιοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Γρηγόριος, θα καταλαβαίνουμε σε τι μεγάλη πλάνη βρίσκονται όλες οι ανατολικές θρησκείες και τα ποικίλα παρακλάδια τους, η κάθε παραθρησκεία που ταλανίζει αμέτρητους ανθρώπους γύρω μας. Ο νους μας θα καθάριζε από την αχλή και τη σύγχυση και δεν θα μπερδευόταν από τα ποικίλα ρεύματα της νέας εποχής. Για να πω για τα τελευταία μερικά παραδείγματα, γνωρίζουμε όσο είναι δυνατόν την ορθόδοξη θεολογία, ποτέ δεν θα πιστεύουμε όπως πολλοί θα πιστεύσουν ποτέ, όπως πολλοί αδαείς πιστεύουν ούτε σε μια προηγούμενη ζωή, ότι επιζούσαμε και προηγουμένως, ούτε στη μετεσάρκωση. Δεν θα πιστεύουμε στα ψευδοχαρίσματα της μοναχής Γαβριλίας και στην γλωσσαλαδιά των πεντηκοστιανών. Δεν θα πιστεύουμε στις ψευδοθεραπείες των ομοιοπαθητικών και των βερονιστών, ούτε σε κάθε ψευδοπροφήτη. Αν γνωρίζαμε την ορθόδοξη διδασκαλία περί ουσίας και ακτής των ενεργειών. Αν ξέρουμε τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει χάρη, τι σημαίνει ενέργεια του Θεού. Δεν θα εξισώναμε στη σύνδεσή μας την ορθόδοξη πίστη, αν τη γνωρίζουμε τις αιρέσεις και τις διάφορες θρησκείες. Σε αυτούς τους καιρούς της εντέχνως καλλιεργουμένης συγχύσεως, της επιρρημένης γνώσεως, της ακατάσχετης πληροφορίας και της προπαγάνδας αντιχρίστων και αθέων ιδεών, η εχριστό ζωή με τη βάση το θεμέλιο της ορθόδοξης πίστης είναι το αντίδοτο, είναι η πηξίδα, το πηδάλιο για να οδηγήσουμε τη βαρκούλα της ζωής μας στο λιμάνι της σωτηρίας. Δυστυχώς για εμάς τους τωρινούς Ορθοδόξους, το πνεύμα της πλάνης έχει εισχωρήσει και μέσα στη σύγχρονη θεολογία. Ο διάβολος μετά τόσους αιώνες αγώνων για κατάρρευση της ορθόδοξης πίστης έχει χωνέψει ότι ένας είναι ο εχθρός που τον μάχεται με επιτυχία. Οι Άγιοι Πατέρες, φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, ό,τι και αν προβάλλουν κατά της πίστεως και της παραδόσεως της Εκκλησίας οι εχθροί του Χριστού αιρετικοί και αιρετίζοντες, οι απαντήσεις των Θεοφόρων Πατέρων είναι μια ρομφαία ακατανίκητη, είναι μάχαιρα του Πνεύματος. Λοιπόν, σκέπτονται, βγάλε τους Αγίους Πατέρες από τη μέση για να ησυχάσω. Και έτσι προκύπτει η σήμερα λεγόμενη μεταπατερική θεολογία. Μια μειοψηφία θεολόγων και θεολογούντων με παραμορφωμένη από τη νέα εποχή θρησκευτική γνώση και κυριότερο όργανο, τη λεγόμενη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εκδίδει βιβλία και φωνασκεί και απαιτεί να εισακούεται από τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους Επισκόπους και Πρεσβυτέρους, επειδή έχουν κάποια χαρτιά κάποιους αυξημένους τίτλους σπουδών. Διαμορφώνει στα δίθεν θεολογικά της εργαστήρια και θεολογική συνείδηση θεολόγων και κληρικών, διασπείρει τις αντορθόδοξες ιδέες παντού με κάθε τρόπο και γίνεται κυρίαρχη τάση στη θεολογία. Εισηγείται τον οικουμενισμό σε όλες τις εκφάνσεις, το διαθρησκιακό διάλογο, τις λειτουργικές μεταφράσεις, τη γυναικεία ιεροσύνη και την καταπάτηση της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Το σύνθημα, ο στόχος, η φιλοσοφία τους είναι να απομακρυνθεί η θεολογία από τη θεολογία των Αγίων Πατέρων για να τους λυθούν τα χέρια. Ακούστε δείγματα από εισηγήσεις σε συνέδριο που έκανε αυτή η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο. Ακούστε. Η θεολογία πρέπει να προσαρμοστεί σε φιλελεύθερους τρόπους σκέψεως και έτσι να αποκλίνει από την πατερική παράδοση. Ευθέως δηλαδή κατά τον πατέρα. Η παράδοση δεν μπορεί να είναι η εγκύτρια της ελευθείας, άλλο. Καιρός να φύγουν τα στερεότυπα και η μύθη από τη θεολογία, άλλο. Να γίνει υπέρβεση των πατέρων αφού αυτοί συμβιβάστηκαν με το πνεύμα του κόσμου, άλλο. Να πάμε πέρα από τους πατέρες, άλλο. Οι ορθόδοξες σχολές πρέπει να προσκαλέσουν μη ορθόδοξους θεολόγους για να μας διδάξουν.
Ακούστε και αυτό από άλλη εισήγηση της Ακαδημίας και συγκρίνεται το με τα όσα εβίωσε και μας παρέδεσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λέει αυτός ο Θεολόγος, εντός εισαγωγικών, η νυπτική παράδοση της Ανατολής κατανοείται με νεοπλατωνικές προποθέσεις. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτό μια θεολογία της θέωσης, η οποία καθυλώνει τον άνθρωπο σε μια σχεδόν αυτιστική ενασχόληση με τον εαυτό του, υπό το πρόσχημα της αυτοκάθεσης και του αγιασμού. Πρόκειται για προκάλλητη ύβρι των Αγίων Πατέρων και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τι θα έλεγε άρα για αυτούς τους θεολόγους Άγιος Γρηγόριος? Πιθανόν ό,τι θα έλεγε για την θεολογική, παύλα καταγωγική δουλειά του ελετικού ευνομίου, που συγκέντρωνε και δίδασκε και τους μαθητές του, κάνοντάς τους πολλαπλασιαστές της κακοδοξίας του. Ο εντοπισμός των λόγων του Αγίου Γρηγορίου, αυτής αυτών των λόγων, και με ευγενικό τρόπο προσωμείωσή του στους τωρινούς συγκύτωρες με τα πατρικής πλάση είναι ενός καθηγητού της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης του Λάμπρου Σιάσου. Κατηγορεί ο Γρηγόριος το ευγνώμη ότι δημιουργεί εργαστήριο κενό της ασεβίας, ότι χειροτονεί δηλαδή, ονομάζει κατά τη βουλή του θεολόγους, ότι εμπνέει με τέτοιο πνεύμα τη θεολογική εκπαίδευση ώστε να παράγει λογίες ως μαθής, με την παρουσία των οποίων συγκροτεί πολλά συνέδρια, ότι ξεσηκώνει σμήνος από σφίγγεις, δηλαδή σπαθιά αιρετικών δασκάλων που επιτίθεται κατά της πίστος, ότι σχεδιάζει την παραγωγή σοδειάς διαλεκτικών, δηλαδή κοσμικά φιλοσοφούτων θεολόγων. Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος θεωρούσε απογορευτική την προσέγγιση των μεταπατερικών και ελεκτικών φιλοσοφούντων στην καθαυτό θεολογία. Αν και θέλω να ευγνώμη αν κάποιος μπορούσε να μου υποδείξει ότι στις συζητήσεις αυτών των ανθρώπων υπάρχει καμία σχέση ανεφάρτητο καθόλου με την θεολογία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Αναδέοντας το την δω προς τη θεωρία και τη θεολογία, ο Άγιος Γρηγόριος, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως ο Θεόπτης Μωυσής, προειδοποιεί ότι μέσα στην εφέλη όπου αποκαλύπτεται το Ευδιάδεος και το μυστήριο της θεολογίας μπορούν να εισέλθουν μόνο οι θεοθέντες, όπως έχει πατέρες, παλαιοί και νέοι. Οι άλλοι πρέπει να στέκονται πόρθεν, δηλαδή από μακριά, όπως λέει, κατά την αξία της καθάρισης. Αυτά τα παίρνει όλα από τη διήγηση που έχει στην έξοδο ο Μωυσής. Αν είναι κανείς πρόσκαιρα ίγνισμένος, καθένας πρόσκαιρα, να μένει κάτω από το όρος και να ακούει η ταπείνωση την ευσεβή διδασκαλία. Αν όμως είναι θηρίο πονηρό και ανήμερο και τελείως ανεπίδεικτο λόγων θεωρίας και θεολογίας, ας μην εμφολεύει στο δάσος με διάθεση να πηδήσει ξαφνικά και να αρπάξει κάποιο λόγο, κάποια λέξη της θείας διδασκαλίας για να κατασπαράξει την ορθόδοξη πίστη. Αλλά να στέκεται ακόμα πιο μακριά για να μην λιθοβοληθεί και στριβεί από τους συνηθείς και στέριους λόγους της αληθείας. Αυτά τα λέει όλα ο Μωυσής όσον αφορά τα θηρία να κάτσουν μακριά. Τα θύρια και θα λιδοβοληθούν να πλησιάσουν στο όρος. Η συνέχεια των παρομοιώσεων του Αγίου Γρηγορίου είναι πολύ ταπεινωτική για όσους με ποικίλους τρόπους καταπατούν τους διαιτητές μαργαρίτες της αληθείας, για όσους χρησιμοποιούν σοφίσματα, για αυτούς που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες. Μόνο γι' αυτό διερωτώμε. Με ποιους θα κατέτασε ο Άγιος Γρηγόριος, όσους όχι μόνο δεν επιθυμούν την κάθαρση ως μια άνευ αυτό. Ως προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να θεολογήσει, όσους όχι μόνο δεν επιθυμούν την κάθαρση από προϋπόθεση θεολογίας, αλλά και χλευάζουν την υπητική εργασία των αγωνιζομένων ως αυτιστική ενασχόληση με τον εαυτό τους υπό το πρόσχημα της αυτοκαθάρσεως και του αγιασμού. Αρκετά μιλήσαμε για την μεταπατερική μανία. Θα ήθελα πλησιάζοντας στο τέλος της ομιλίας να αρχαιολογήσω το δίδυμο της. Η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου, καταλάβει ότι ο Μάρκο Τεθρός δεν θεολόγησε περίθαλα όλο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και της ανθρωπίσεως κατά θετικό λόγο και καμιά θεολογία από εκεί και πέρα μπόρεσε να διαμορφωθεί χωρίς τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου. Παρομοιάζεται λοιπόν από τον Ιώριο Μνογράφο του Τροπάριου που ακούσαμε αντιμενικό αυλό, δηλαδή με τη φλογέρα του βοσκού. Το έργο του Αγίου Γρηγορίου, η υψηπετή θεολογία του της Αγίας Τριάδος και του ενανθρωπίστου σκυλιού μας, σκόπο είχε παρόμοια με το έργο της φλογέρας που κρατά κοντά στο βοσκό τα πρόβατα. Παρομοίως ο Θεόπνευστος και ακριβής λόγος του Αγίου κράτησε και κρατεί συναγμένα εις σέν
στην μία Αγία Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τα λογικά πρόβατα αυτού που συγκροτούν το σώμα του Χριστού, χάρη το οποίο εκείνο έριξε το μεγάλο αίμα του. Όμω, ο ήχο τη φλογέρα του αυλού είναι γλυκή και ταπεινό. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον φοβερό και πομπό ήχο τη Άρτικο που ταράζει την ακοή και επιβάλλεται με την εγκαλοπρέπειά του. Παρτά αυτό, ο ποιμητικό αυλό, αυτό ο ίδιο έδωσε γόρι με τη θεολογία του. Εμπνεωμένη από το Άγιο Πνεύμα, νίκησε την ποπόδη πληθωρική, φιλοσοφική, σοφιστική θεωρία των ομοφυλιάτων ερετικών. Εξεζήτησε, που έλεγε το τροπάριο, ζήτησε με πόθο, δηλαδή όντας και καθαρμένος, να εισχωρήσει στα βάθη του πνεύματος, των μυστηρίων της Αγίας Τριάδος. Και ο Ετριάδηθος, μαζί με την αποκάλυψη των μυστηρίων, προσέθεσε και τα κάλλη του φθέγματος. Έδωσε στο λόγο του υπέρμετρο κάλους. Τον φώτισε ώστε να ντύσει στον υπέρτατο βαθμό τη διδασκαλία του με εκείνη την ομορφιά που μόνο η ελληνική γλώσσα κατέχει. Αυτή τη γλώσσα που σήμερα δυνάμεις ποικίλες την πολεμούν, πρέπει να αγαπούμε, να τη σπουδάζουμε, να τη μελετούμε, καθώς η υπαρξιακή μας αναπνοή, η προσευχή μας γίνεται σε αυτή τη γλώσσα. Μαζί με την εχριστό ζωή οφείλουμε να φροντίζουμε για την αυτοσυνειδησία μας που καλλιεργείται με την ορθόδοξη παράδοση και τη γνώση τη γλώσσα, τη ιστορία και του πολιτισμού μας. Ο Άγιος Λιγόριος αγαπούσε πολύ την πατρίδα του Ενεσιανζό και σε αυτήν επέστρεφε όταν δυσκολευόταν. Αγαπούσε και πείμενε τους συμπατριώτες του, αλλά αγάπησε πολύ και τη βασιλεύουσα που την επίμανε για 3 χρόνια. Αποχωρώντας από το θρόνο της, την αποχαιρέτησε με τα λόγια «Χαίρε, ο Μεγαλόπολη και Φιλόχριστε» και την αποκάλυψε «Της Οικουμένης Οφθαλμό». Την ίδια πόλη με δάκρυα πικρά αποχαιρέτησε και η Ρωμιοσύνη την κατέλαβε ο Τούρκος Πορθητής. Όμως κράτησε η Ρωμιοσύνη να μένει τη λαμπάδα της πίστεως, της λειτουργικής παραδόσεως, κράτησε την πατριαρχική παράδοση, την ιδιωτική εργασία των χριστιανών και όλο τον ελληνοδόξο πολιτισμό μέσα στη διάρκεια της δουλείας, ακόμα και μέσα τώρα στο ταπεινό σκεύος της μικρής Ελλάδος. Αυτό το σκεύος που είναι το πιστό λίμα του Ρωμαϊκού, το τόσο κατατρεγμένο και πονεμένο σήμερα. Αυτό το θησαυρό της Ορθοδοξίας οφείλουμε να κρατούμε ανώθευτο για μας και για όλο τον κόσμο. Έχουμε μέσα στην τυραννία που βιώνουμε χρέος βαρύ και ας νομίζουν όλοι και εμείς πολλές φορές ότι έχουμε εξοφλήσει. Ένας άλλος Άγιος σύγχρονός μας, με πληθωρική πατερική γνώση και αγιότητα, πονεμένος και αυτός πολύ και υπεράγαντα δοξασμένος από τον Χριστό, αυτός Άγιος που είναι βοηθός μας καθημερινός και κάθημα της Ορθοδόξης Οικουμένης, ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, μας υπενθυμεί στην πνευματική μας κληρονομιά και το χρέος μας. Το ελληνικό έθνος οφείλει είναι οφθαλμός και διδάσκαλος της Οικουμένης, μεταφέροντας έτσι τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από τη βασιλεύουσα στην πατρίδα μας. Και οφείλουμε τις πρεσβείες του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Νεκταρίου να φωνούμε όσοι εξαρτάται από εμάς αντάξει των προσδοκιών τους, σπουδάζοντας με πάθος τη θεολογία τους και απομορφώντας μέσα στην ύπαρξή μας μια διάλυτη προσευχή και αγώνα καθημερινό τη ζωγόνα διδασκαλία τους και την άκτη στη χάρη της Παναγίας Τριάδος, Πατρός, Υιού και Πνεύματος Αγίου. Αμήν.